Αυτό είναι το νέο Volkswagen Amarok. Η δεύτερη γενιά του μοντέλου που σύμφωνα με πολλούς άλλαξε άρδιν την εικόνα των pick-up. Η γερμανική πρόταση στην κατηγορία ήταν αυτή που συνδύασε πρώτη τις δυνατότητες ενός σκληροτράχυλου επαγγελματικού εργαλείου με στοιχεία από lifestyle όχημα ελευθέρου χρόνου. Παράδειγμα που ακολούθησαν πολύ στη συνέχεια και έχει σαν αποτέλεσμα τα pick-up να αλλάξουν δραματικά χαρακτήρα και εικόνα. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2010 και μείνει στο προσκήνιο για περισσότερο από μία δεκαετία. Όταν η Volkswagen αποφάσισε να σταματήσει την παραγωγή του, αρκετοί θεώρησαν πως δεν πρόκειται να προχωρήσει στην εξέλιξη δεύτερης γενιάς. Όμως από τη μία μεριά η συνεργασία με τη Ford, η οποία έχει στην καματσίδη το Ranger, αλλά και από την άλλη η διαφορετική αντίληψη του αγοραστικού κοινού, το οποίο βλέπει με άλλο μάτι τα pick-up μοντέλα, οδήγησαν τη γερμανική εταιρεία στο να προχωρήσει στο λανσάρισμα του νέου Amarok. Σε μια κατηγορία που αρκετοί κατασκευαστές έχουν κάνει πίσω, έχει ενδιαφέρον να δούμε τους λόγους για τους οποίους η Volkswagen το κάνει, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το καταφέρνει. Καταρχήν, τα pick-up σήμερα έχουν πάψει να αποτελούν τετράγωνα και άκουμψα σχεδιαστικά αυτοκίνητα όπως στο παρελθόν. Κάτι που είναι ευδιάκριτο και στη νεότερη γενιά του Amarok. Το διπλοκάμπινο αμάξωμα μοιάζει να παντρεύει ιδανικά δύο κόσμους. Αυτόν ενός σύγχρονου SUV και μάλιστα με την χαρακτηριστική σχεδιαστική φιλοσοφία της Volkswagen, με αυτόν ενός απόλυτα ικανού πολυχρηστικού οχήματος. Σήμερα στην καμπίνα των επιβατών δεν υπάρχουν συμβιβασμοί. Τα σύγχρονα pick-up ελάχιστα διαφοροποιούνται σε σχέση με οποιοδήποτε μοντέλο παραγωγής. Στην περίπτωση του Amarok, νιώθεις πως είσαι σε ένα μοντέρνο και premium επιβατικό αυτοκίνητο. Η ποιότητα κατασκευής είναι κορυφαία, το περιβάλλον απόλυτα ψηφιακό, με τον οδηγό να έχει μπροστά του έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, την ώρα που στην κεντρική κονσόλα ξεχωρίζει η κατακόρυφα τοποθετημένη οθόνη αφής. Πολλά στοιχεία είναι δανεισμένα από το Ranger, αλλά όλα λειτουργούν σύμφωνα με το λογισμικό της Volkswagen. Το επίπεδο εξοπλισμού είναι κορυφαίο, αφού ουσιαστικά διαθέτει τα πάντα σε επίπεδο συστασιμότητας και ψυχαγωγίας. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι προσφέρει περισσότερα από 20 συστήματα υποβοήθησης και ασφάλειας του οδηγού. Όπως είπαμε και στην αρχή, κανένα συμβιβασμός. Στη σχεδιαστική φιλοσοφία του αμαξώματος αλλά και του εσωτερικού, όπως και το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού, επέτρεψε στα pick-up να κλείσουν το μάτι σε ένα διαφορετικό αγοραστικό κοινό, το οποίο έχει κάποια εναλλακτικά χόμπι και έναν περιπετειώδη χαρακτήρα. Μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, ό,τι άλλο και φανταστείς, που δεν μπορείς να μεταφέρεις με ένα συμβατικό αυτοκίνητο, μπορεί να το κάνεις με μια κατασκευή του είδους. Το γεγονός ότι τα pick-up έγιναν πιο πολιτισμένα δεν σημαίνει ότι έχασαν τον επαγγελματικό προσανατολισμό για χαρακτήρα τους. Ειδικά σε περίπτωση όπως του Amarok, αυτός είναι ενισχυμένος και ικανό να αντεπεξέλθει σε ακόμα πιο ακραίες καταστάσεις. Όμως το στοιχείο που επέτρεψε στα pick-up να βγάλουν μια και καλή από πάνω στην ταμπέλα των επαγγελματικών ήταν η θεαματική βελτίωση της συμπεριφοράς σου στον δρόμο. Πλέον η ποιότητα κύλησης είναι τέτοια που τα καθιστά χρηστικά, πρακτικά και άνετα, ακόμα και στην καθημερινότητα. Βέβαια, ακόμα και σε αυτόν τον τομέα, το Amarok ανεβάζει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Το γερμανικό pick-up προσφέρεται αποκλειστικά με κινητήρες πετρελαίου. Και εμείς σήμερα δοκιμάζουμε την εξακύλινδρη τρίλιντρη εκδοχή απόδοσης 240 ύπων. Και οι δύο κινητήρες πετρελαίου συνδυάζονται με το αυτόματο δεκάρκι βότιο, το οποίο όμως σε εμάς τώρα έχει να διαχειριστεί, καθίστε, 600 νιουτρόμετρα ροπή, τα οποία μάλιστα είναι διαθέσιμα σε ένα πολύ μικρό εύρος από τις 1750 έως και τις 2250 στροφές ανά λεπτό.
Τα διαθέσιμα προγράμματα είναι 6 και με εξαίρεση τα Eco και Normal, τα υπόλοιπα αφορούν την κίνηση εκτός δρόμου. Ο κινητήρας τώρα ξεχωρίζει για την πλούσια ροπή στις χαμηλές τροφές. Ενώ μάλιστα το αυτόματο κυβότιο φροντίζει να είσαι πάντα στο ωφέλιμο εύρος, με εξαίρεση φυσικά τις συνθήκες της πιτάχυνσης. Αυτό όμως που σου κάνει εντύπωση από την πρώτη στιγμή είναι το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου στην καμπίνα των επιβατών. Νομίζω ότι δεν οδηγείς πετρελοκίνητο μοντέλο και ότι βρίσκεσαι στο εσωτερικό ενός πολυτελούς SUV. Απλά μεγάλο σε διαστάσεις. Η ανάρτηση δεν έχει πρόβλημα να αντιμετωπίσει οτιδήποτε και να βρεθεί μπροστά της, με εξαίρεση κάποιες εγκάρσεις ανομαλίες, οι οποίες γίνονται αισθητές στον άκαμπτο άξονα πίσω, ειδικά όταν δεν υπάρχει φορτίο. Σε κάθε περίπτωση, η οδική του συμπεριφορά είναι ασφαλής και φυσικά δεν ξεχωρίζει για τα δυναμικά του χαρακτηριστικά. Αυτό που είναι εξαιρετικά βελτιωμένο είναι το σύστημα διεύθυνσης σε σχέση με το παρελθόν, ενώ συνήθεια θέλει λίγο το φρένο, το οποίο απαιτεί μεγαλύτερη δύναμη στο πεντάλ, χωρίς όμως να χάνει μέρος από την απόδοσή του. Όσον αφορά την κατανάλωση, εμείς είδαμε τις μέρες που το είχαμε στη διάθεσή μας μια τιμή κοντά στα 10 με 11 λίτρα, η οποία όμως μπορεί να αυξηθεί λίγο αν δεν είσαι αρκετά προσεκτικός με τον πεντάλ του γκαζιού. Βέβαια, το στοιχείο που πάντα διέκρινε τα pick-up και αναφίβολα μπορούσαν να κάνουν καλύτερα από κάθε άλλου είδους SUV είναι να σου προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία αλλά και αντίστοιχες ικανότητες εκτός δρόμου. Στο νέο Amarok συναντάμε την τελευταία εξέλιξη του συστήματος τρακίνησης 4Motion, το οποίο μέσα από έναν πολύδισκο συμπλέκτη κατανέμει την ροπή ανάμεσα στους 4 τροχούς. Τα προγράμματα οδήγησης είναι 4. Και ο νεωτερισμός εντοπίζεται στο σύστημα της αυτόματης τετρακίνησης. Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα αναλαμβάνει να κατανείμει τη ροπή ανάλογα με την επιτάχυνση και την πρόσφυση αυτόματα σε κάθε τροχό. Ουσιαστικά αυτό που διαπιστώνει στην πράξη είναι ότι τα όρια τα θέτουν τα ελαστικά. Η απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 237 χιλιοστά, η δυνατότητα του κλειδώματος του πίσω διαφορικού, οι γωνίες προσέγγισης εμπρός και πίσω, αλλά επίσης και η εξαιρετική συνδυαστική λειτουργία των προγραμμάτων οδήγησης και των λειτουργιών της τετρακίνησης, ουσιαστικά το επιτρέπουν να περνά από οπουδήποτε. Τώρα, αν αποφασίσεις να κινηθείς σε ένα λίγο πιο σβέλτο ρυθμό, το μόνο σίγουρο είναι το άμαρο που δεν πρόκειται να σε απογοητεύσει. Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς λοιπόν, με ένα pick-up σήμερα μπορεί να κάνεις τα πάντα. Είτε είσαι επαγγελματίας, είτε είσαι ένας απλός φυσιολάτρης και λάτρης της περιπέτειας, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε χωρίς συμβιβασμό. Το νέο Volkswagen Amarok αποτελεί την πιο ραφιναρισμένη πρόταση στην κατηγορία. Έχει στοιχεία από ένα premium πολυτελές SUV, αλλά και τις δυνατότητες εκτός δρόμου από ένα κλασικό τετρακίνητο όχημα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια πρόταση η οποία σου επιτρέπει να ζήσεις χωρίς συμβιβασμούς ένα όχημα παντός εδάφους που μπορείς να συμβιώνεις καθημερινά μαζί του.